Πρόσωπο της διαπραγμάτευσης, υπό την έννοια ότι έχουμε τα βασικά κομμάτια της συμφωνίας που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω για την συνολική συμφωνία. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έφερε ένα τέταρτο μνημόνιο, ότι καθυστέρησε 6 μήνες και ανέβασε το λογαριασμό. Τι απαντάτε εσείς? Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί επιτεύχθηκε μια τεχνική συμφωνία μετά από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Είναι μια συμφωνία ισορροπημένη, η οποία δίνει επιτέλους ένα σήμα σταθερότητας στην οικονομία που το είχε ανάγκη για να μπορέσει να εμπεδώσει αυτή την ανάκαμψη που σημειώνει το τελευταίο διάστημα. Δίνει χρόνο στην κυβέρνηση να υλοποιήσει το κοινωνικό της πρόγραμμα. Δίνει και την απαραίτητη ηρεμία στην κοινωνία να εργαστεί σε ένα περιβάλλον σταθερότητας. Το πιο σημαντικό νομίζω πως είναι μια συμφωνία που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να οριστούν πια και τα κρίσιμα μέτρα για το χρέος, για τη ρύθμιση του χρέους, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους. Επομένως, με αυτή την έννοια είναι η βασική προϋπόθεση για να έχουμε αυτό που λέμε μια συνολική συμφωνία πια, που θα προδιαγράψει και την έξοδό μας από τα προγράμματα της Επιτροπής, διότι στο τέλος αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύετε ότι αυτό το βάρος της συμφωνίας σε σχέση με τα αντίμετρα, αλλά και το δρόμο εξόδου όπως μας περιγράψατε στις αγορές, με την επίλυση του θέματος του χρέους, μπορεί να το σηκώσει η κοινωνία και η κοινοβουλευτική σας ομάδα? Είναι μια συμφωνία, νομίζω, ισορροπημένη. Είναι μια συμφωνία κοινωνικά βιώσιμη. Έχουμε καταφέρει να αποκρούσουμε ακραίες απαιτήσεις των δανειστών, κυρίως εκφραζόμενες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο κομμάτι των εργασιακών, αλλά και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο 2019 και 2020, επέρχεται μια ισορροπημένη συμφωνία που μπορεί να απομειώσει τις όποιες επιβαρύνσεις σημειωθούν εκείνη την περίοδο. Και να πάμε στα ειδικά θέματα που ενδιαφέρουν χιλιάδες συμπολίτες μας, είναι τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά, το ασφαλιστικό, η προσαρμογή αυτή που ζητούσαν οι δανειστές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα εργασιακά. Στα εργασιακά, τι πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση στη συμφωνία, τι περιγράφεται σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις? Στη συμφωνία ορίζομαι λοιπόν ότι θα νομοθετήσουμε τώρα ότι επανέρχονται σε ισχύ οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Αποτελούν τις κύριες αρχές για να ξαναστηθεί το οικοδόμημα του συλλογικού εργατικού δικαίου στα πόδια του, το οποίο έχει απορριθμιστεί πλήρως στην περίοδο 2010 με 2015. Αυτό δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Να θυμίσω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δεχόταν καν αυτό το ζήτημα να τεθεί στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης, ενώ με βάση το πώς είναι σήμερα ορισμένο, αυτές οι δύο αρχές βρίσκονται σε αναστολή και θα βρίσκονταν επάπειρον, επαόριστον σε αναστολή, αν δεν νομοθετούσαμε τώρα για την άρση της αναστολής τους, η οποία θα συμβεί το Σεπτέμβριο του 2018. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει στόχος, δηλαδή πετυχαίνουμε τους στόχους και εφαρμόζεται το θέμα? Όχι. Αυτά είναι μεταρρυθμίσεις εντός του προγράμματος. Το κομμάτι των εργασιακών αποτελούσε τμήμα της δεύτερης αξιολόγησης. Ολοκληρώνεται, θα υλοποιηθεί. Με τις απολύσεις τι γίνεται, με το lockout? Στις ομαδικές απολύσεις δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στο όριο των ομαδικών απολύσεων. Επομένως, παραμένουμε στα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα, με τους 6 εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις από 20 έως 150 άτομα και το 5% για τις επιχειρήσεις άνω των 150 ατόμων. Αυτό επίσης να πω ότι ούτε ήταν δεδομένο ούτε αυτονόητο. Οι απαιτήσεις ήταν από την πλευρά των δανειστών για διπλασιασμό του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Αυτή η απέτηση αποκρούστηκε, αναχαιτίστηκε και επομένως παραμένουμε στο πλαίσιο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, αλλάζει κάτι σε σχέση με το βέτο του Υπουργού, δηλαδή ουσιαστικά πάμε σε μια άλλη διαδικασία για τις ομαδικές απολύσεις? Θα υπάρξει αλλαγή όπως την είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, όπου θα μεταβιβαστεί ο ρόλος του ελέγχου πλέον στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Είναι όργανο που λειτουργεί εντός του Υπουργείου Εργασίας, με τριμερή ισορροπημένη εκπροσώπηση των εργαζομένων, των εργοδοτών και του κράτους. Σε σχέση με το συνδικαλιστικό νόμο, να πω ότι από την πλευρά των δανειστών απαιτούσαν τη θεσμοθέτηση της ανταπεργίας, της εργοδοτικής ανταπεργίας. Αναχαιτίστηκε αυτή η απέτηση και δεν θα υπάρξει τέτοια θεσμοθέτηση. Κύριε Αξιόγλου, ακούω τακτικά από κάποιους επικριτές σας ότι εντάξει, τι σημασία έχουν οι εργασιακές σχέσεις, οι απολύσεις σε μια αγορά που υπάρχει η ανεργία. Οι άνεργοι είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία.
Οι άνεργοι σε αυτή τη συμφωνία, οι άνεργοι είναι στην καθημερινότητα του προγράμματος. Οι άνεργοι μέσα σε αυτή τη συμφωνία βρίσκονται τόσο στο κομμάτι των θετικών μέτρων που θα υλοποιηθούν το 2019, καθώς πολλαπλασιάζονται εκεί τα κονδύλια που θα διατεθούν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως την ίδια στιγμή η προστασία από την ανεργία είναι το να μπορέσει να δημιουργήσει και ένα προστατευτικό πλαίσιο από τις απολύσεις. Οι ομαδικές απολύσεις είναι ένας βασικός παράγοντας παραγωγής ανεργίας. Άρα πρωτίστως πρέπει να συγκρατηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και την ίδια στιγμή να διαμορφωθεί ο χώρος για να υλοποιηθούν τα προγράμματα κατά πολέμησης ανεργίας. Για το 2017 τα προγράμματα που έχουμε είναι για τη δημιουργία περίπου 117.000 θέσεων εργασίας για ανέργους. Επομένως, με αυτή την έννοια, η συμφωνία ως τέτοια μας δίνει και όλο το περιθώριο για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Κύριε Αξιόγλου, τώρα πάμε στις περικοπές των συντάξεων, που αφορά πάρα πολλούς συνταξιούχους. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι είχατε τάξει τη 13η, κόψατε και τη 12η. Κόβονται συντάξεις, από πότε, πώς είναι η συμφωνία? Είναι γνωστό ήδη από το Eurogroup του Φεβρουαρίου. Η συμφωνία αφορούσε το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που θα ακολουθούσαμε το 2019 και το 2020. Υπενθυμίζω ότι η αρχική απέτηση ήταν από το ΔΝΤ για 4,5 δις ευρώ επιπλέον μέτρων καθαρής λιτότητας. Αυτό το οποίο επιτεύχθηκε είναι να αλλάξει το μείγμα, να έχουμε δηλαδή μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου. 1% μέτρα αρνητικά, 1% μέτρα θετικά το 19 και αντίστοιχα το 2020. Τα αρνητικά μέτρα του 2019 αφορούν την παρέμβαση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Αυτό που θα πρέπει να είναι σαφές είναι ότι πάντα μιλάμε για το περίοδο μετά το 19 και αυτό που συζητάμε δεν αφορά περίπου τα 2/3 των συνταξιούχων. Περίπου τα 2/3 των συνταξιούχων δεν θα δουν καμία παρέμβαση, καμία προσαρμογή. Μιλάμε δηλαδή για το 1/3 των συνταξιούχων, μιλάμε για τις παλιές συντάξεις. Μιλάμε για τις συντάξεις, τις παλιές, οι οποίες έχουν κάποια προσωπική διαφορά. Προσωπική διαφορά μπορεί να είναι της τάξης του 2%, του 5% ή του 7%. Φτάνει μέχρι... Σε κάθε περίπτωση αυτό που διασφαλίσαμε είναι να υπάρχει ένα ταβάνι ώστε σε καμία περίπτωση, ακόμη και στις πιο υψηλές συντάξεις, να μην υπάρχει η παρέμβαση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το 18%. Από το 18% σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε για τις συντάξεις, μιλάμε για συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή είναι και οι επικουρικές μέσα ή είναι οι κύριες συντάξεις? Μιλάμε για τις συντάξιμες αποδοχές. Πάντα μιλάμε για τις προσωπικές διαφορές, επομένως ακόμη και στις επικουρικές. Αυτό το ποσοστό λοιπόν έχει να κάνει με την αναλογία στην προσωπική διαφορά. Αυτό το ποσοστό είναι ποσοστό στο σύνολο της σύνταξης. Πάντως η όποια παρέμβαση αφορά την προσωπική διαφορά. Δηλαδή μόνο εκεί όπου υπάρχει προσωπική διαφορά, είτε στην κύρια είτε στην επικουρική σύνταξη, και πάντως θα μπορεί να κινείται σε ένα εύρος αριθμών ανάλογα με την καταγωγή του ταμείου, που, από ποιο ταμείο προερχόταν ο συνταξιούχος, σε κάθε περίπτωση θα είναι κατά μέσο όρο πολύ πολύ χαμηλότερο. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε τρέξει τα μοντέλα και ξέρετε πώς ακριβώς γίνεται αυτός ο υπολογισμός, υπάρχει περίπτωση, ή αν είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου αυτή η προσωπική διαφορά υπερβαίνει το 18%, μπορεί να φτάνει μέχρι και το 40%. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προσωπικές διαφορές, οι οποίες είναι και στο 40% βέβαια. Με το ταβάνι όμως που διαμορφώνεται, σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε παρέμβαση στην προσωπική διαφορά δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 18%. Και βέβαια αυτό το 18% δεν σημαίνει ότι κόβεται 18%, είναι μέχρι 18%. Σε καμία περίπτωση. Είναι το ανώτατο όριο. Όπως σας είπα, μια πολύ μεγάλη μερίδα, η μεγαλύτερη μερίδα θα είναι γύρω από το 9%. Ανάλογα με τις προσωπικές διαφορές που έχει ο καθένας. Μπορεί να είναι 2, 5, 7, πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 18%. Μετά το 21, το 22, το 23 υπάρχει ενδεχόμενο να περικοπεί ακόμα περισσότερο αυτή η προσωπική διαφορά, γιατί ήδη ακούω πάρα πολλούς που φτιάχνουν και ένα τέτοιο σενάριο. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και σε κάθε περίπτωση να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, διότι δημιουργείται και μία αναστάτωση. Οι συνταξιούχοι δεν θα δουν καμία αλλαγή στις αποδοχές τους αύριο ή τον επόμενο μήνα, και ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουμε προσωπικές διαφορές το 2019, συγχρόνως θα εφαρμοστούν και μια σειρά από κοινωνικά μέτρα που δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει επιδείνωση. Θα ελαφρύνουν την όποια επιβάρυνση, για να το θέσω έτσι. Μάλιστα. Κύριε Αξιόγλου, να κλείσουμε και μια πολιτική ερώτηση συνολική. Σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά αυτά τα μέτρα που παίρνετε αγγίζουν και χτυπάνε ανθρώπους με χαμηλό ταξικό προφίλ. Δηλαδή τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αυτούς που ουσιαστικά υποστήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτούς που ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται. Ή τουλάχιστον λέει ότι υπερασπίζεται. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν μέτρα που θα τους ανακουφίσουν? Το πλαίσιο της συμφωνίας, όπως σας είπα, περιλαμβάνει και ένα πολύ σημαντικό πακέτο κοινωνικών μέτρων
ύψους 1% του ΑΕΠ, τα οποία θα υλοποιηθούν το 2019, διότι είναι βέβαιο ότι θα είμαστε εντός στόχων. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Τα μέτρα αυτά είναι μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας, στήριξης των ανέργων, των μικρομεσαίων, στήριξης των φοιτητών, των νέων ανθρώπων. Το πιο σημαντικό από αυτά τα μέτρα, από τον κοινωνικό φάκελο, είναι το μέτρο της επιδότησης ενοικίου, ένα στεγαστικό πρόγραμμα που θα καλύψει περίπου το μισό του πληθυσμού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ενοίκιο ή σε στεγαστικό δάνειο, με μια επιδότηση, μέση επιδότηση περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο. Την ίδια στιγμή έχουμε μια επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων που θα καλύψει τους μισούς μαθητές που βρίσκονται στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Θα δημιουργηθούν πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας. Και πολύ σημαντικό επίσης είναι και το μέτρο της ενίσχυσης του πρώτου και δεύτερου παιδιού στο επίδομα τέκνων. Θα προσθεθούν στα υπάρχοντα επιδόματα τέκνων ένα ποσό της τάξης των 260 εκατομμυρίων, το οποίο θα διατηρείται κάθε χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για μέτρα τα οποία δεν είναι μέτρα προστασίας, ένα δίχτυ προστασίας από τη φτώχεια, αλλά είναι μέτρα ενίσχυσης της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Αξιόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ερδένα. Εγώ ευχαριστώ. Να περάσω.